Μοιράσαμε παλτά σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, κάναμε παλτά Ευρωλίγκας, αρκετά. Δεν γίνεται να μην έχει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ό,τι πιο πετυχημένο έχουμε σε συλλογικό επίπεδο, σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, δικά του παλτά. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Πάμε να δούμε 5 παλτά που έκαναν βολτούλα από το ΆΚΑ. Βρισκόμαστε στον Παναθηναϊκό του 2012. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Δημήτρη Τούδι έχουν αποχωρήσει από την ομάδα. Στον Παναθηναϊκό έχει μείνει μονάχα ο Τσαρτσαρίς με τον Διαμαντίδη. Ο νέος πρόεδρος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έχει αναλάβει τη δύσκολη αποστολή του ολικού restart και σε συνεργασία με τον προπονητή Αργύρη Πεδουλάκη, καταλήγουν στην περίπτωση του Άντι Πάνκο. Ο 35χρονος τότε Αμερικανός ήταν ο MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος με τη φανέλα της Lagoon Αρό. Οι θύνοντες θεώρησαν την περίπτωση του ιδανική, καθώς θα έπρεπε να κουβαλήσει μέσω της εμπειρίας του την ομάδα. Ο Πάνκο και πολλοί ακόμη παίκτες κατέφτασαν στην Αθήνα εκείνο το καλοκαίρι. Η ομάδα, όπως είναι λογικό, βρέθηκε αντιμέτωπη με την αστάθεια. Ο Πάνκο, αν και δεν ήταν από τους αδύναμους κρίκους εκείνου του Παναθηναϊκού, προσέφερε πολύ λιγότερα από όσα προσδοκούσε η ομάδα από εκείνον. Ίσως να ήταν και η ηλικία του, αλλά δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τα στάνταρ του Παναθηναϊκού. Έτσι η ομάδα προχώρησε σε μια ιστορική και πρωτότυπη για τα δεδομένα της EuroLeague κίνηση. Το Νοέμβριο του 12 ο Παναθηναϊκός προσέφερε τον Άντι Πάνκο στη Μάλαγα με ανταλλαγή έναν άγνωστο Αμερικανό σέντερ, τον Τζέιμς Γκίστ. Έτσι, το τριφύλι γλίτωσε ένα βαρύ συμβόλαιο και παράλληλα με ανορθόδοξο τρόπο εξασφάλισε έναν αγαπημένο παίκτη της πράσινης εξέδρας. Η περίοδος 2014-2015 σημάδευσε μία από τις χειρότερες χρονιές της σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού. Με προπονητή τον Αλεξάνταρ Τζόρτζεβιτς έγιναν κάποιες άστοχες και ανούσιες μεταγραφές που οδήγησαν σε μία γενικότερα κακή χρονιά. Ο Ντε Μάρκο Νέλσον αποτέλεσε μία από αυτές τις ατυχείς μεταγραφές. Ήρθε πάντως με καλούς ιονούς. Τις προηγούμενες περιόδους αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα και το 2014 μπήκε στην κορυφαία πεντάδα του EuroCup. Στον Παναθηναϊκό ήρθε περισσότερο για να προσφέρει μέσα στη ρακέτα παρά στη δημιουργία και στο τρίποντο. Σε οποιονδήποτε τομέα όμως είχε μηδαμινή προσφορά. Ακόμη και στο αδύναμο για τα τότε δεδομένα του Παναθηναϊκού ελληνικό πρωτάθλημα, μέτρησε μέσα όρο μόλις 6,5 πόντους. Στην Ευρωλίγκα βρισκόταν ακόμα χαμηλότερα, φτάνοντας με τη βία τους 5. Ο ίδιος σε συνέντευξή του το 2019 υποστήριξε ότι δεν προσέφερε στο τεφίλι λόγω ενός τραυματισμού του στα μέσα της χρονιάς. Δεν ξέρω αν μπορεί να ληφθεί στα σοβαρά. Μετά το Παναθηναϊκό συνέχισε την καριέρα του στη Μονακό. Ένα δυνατό πεντάρι, στον Παναθηναϊκό όμως δεν προσέφερε ποτέ τίποτα. Ο Adreian Payne αποτελεί έναν πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα με αξιοσημείωτη εμπειρία ζωής. Δυστυχώς αυτή του την εμπειρία δεν κατάφερε να την αποτυπώσει με το τριφύλι στο παρκέ. Πέρασε αρκετά χρόνια στο NBA από διάφορες ομάδες, καταλήγοντας πάντα όμως να παίζει στην G League. Δεν μπορούσε να βρει το συμβόλαιο που επιθυμούσε και έτσι η λύση ήταν μόνο μία: Κίνα ή Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός, που έχει το ομώνυμο γνωστό πρόβλημα στη θέση 5, τον βρήκε και τον υπέγραψε τον Φεβρουάριο του 2018. Παρά τις υποσχέσεις και τα χαμόγελα, στο τριφύλι αποχώρησε με μέσο όρο 4,8 πόντους. Το καλοκαίρι αναχώρησε για την Κίνα. Παναθηναϊκός και Πέιν όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Τον Ιανουάριο του 2018, συνοδευόμενοι από την άφηξη του Επιτίνο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να αντιμετωπίζει ελλείψεις στο 5. Οι συνθήκες καθώς και οι περιορισμοί της αγοράς εκείνη την περίοδο οδήγησαν στην επιστροφή του Πέιν στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2019. Στην Ελλάδα επέστρεψε μετά από 6 μήνες με συνεχείς δηλώσεις περηφάνειας και άτοπες για τις δυνατότητες του υποσχέσεις. Τον Φεβρουάριο κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας. Το Μάρτιο του 19 αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκό. Οι εμφανίσεις του ήταν ακόμη πιο τραγικές από την πρώτη φορά. Με μόλις 2,5 πόντους και 3 rebound σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα, ο Payne δεν είχε πλέον χώρο στον Παναθηναϊκό. Φέτος εξακολουθεί να αγωνίζεται στην Ευρώπη με τη Βίλερμπαν. Ρομαντική οπαδή του Γιάννη Μπλουμς ήταν μία από τις σελίδες που υπήρχαν για την ψυχούλα που πέρασε τη σεζόν 14-15 από τον Παναθηναϊκό. Ο τότε προπονητής Dusan Ivanovic, άλλη μια καταστροφή, έφερε τον αρχηγό της Εθνικής Λετωνίας στον Παναθηναϊκό με σκοπό να προσφέρει στο μακρινό σουτ. Το μόνο του ατού μέχρι τώρα, μιας και το βιογραφικό του δεν αρμόζει και δεν άρμοζε για παίκτη του Παναθηναϊκού. Η μεγαλύτερη ομάδα που είχε παίξει μέχρι τότε ήταν η Athletic Bilbao. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για τον πιο πρωτοκλασσάτο παίκτη, που όμως ο Παναθηναϊκός περίμενε πολλά. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί. Ο τύπος συνολικά με τον Παναθηναϊκό είχε μέσο όρο 3,8 πόντους και στα γενικότερα ratings είχε μέσο όρο 1,6 πόντους. Φυσικά το επόμενο καλοκαίρι αποχώρησε από την ηλιόλουστη χώρα μας και εμείς τον θυμόμαστε ως μια αγνή ρομαντική μπασκετική ψυχούλα. Λίγοι παίκτες έχουν διαβάσει τόσους θυράμβους για το όνομά τους όσο συγκεκριμένος. Τον Ιούνιο του 2017 πέρασε την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Μαζί με τον Παπαγιάννη καθοδήγησαν την εθνική νέων στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο ίδιος ο Χαραλαμπόπουλος ήταν MVP του τουρνουά και μέλος της καλύτερης πεντάδας. Φυσικά όλοι μιλούσαν για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Ήδη όμως ήταν γνωστός στο μπασκετικό κοινό από πολύ νέος. Από όταν ήταν 14, ο Χαραλαμπόπουλος έκανε όρια με την ομάδα του Εγάλεου. Τη σεζόν 12-13 πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό όντας μόλις 15 χρονών. Την ίδια χρονιά έκανε ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα έτος μετά έκανε ντεμπούτο και στην Ευρωλίγκα. Στον Παναθηναϊκό έπαιρνε συνεχώς ευκαιρίες, δίχως να καταφέρει να κάνει το ξέσπασμάκι των μπαμ. Η ομάδα όμως εξακολουθούσε να τον εμπιστεύεται. Το 2016 η ομάδα του ανανέωσε το συμβόλαιο μέχρι το 2024 και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε πως ονειρεύεται ο Παναθηναϊκός να σηκώσει την Ευρωλίγκα με αρχηγό τον Χαραλαμπόπουλο. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ανταπέδωσε τις προσδοκίες που όλοι είχαν. Έπαιξε ρόλο αυτό στη στασιμότητά του ως παίκτη? Το φούσκωμα μυαλού τον επηρέασε αρνητικά? Έφταξε η διαχείριση της ομάδας? Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να τον στείλει δανεικό στον ΠΑΟΚ το 2017 προκειμένου να πάρει παραστάσεις και από το κατώτερο επίπεδο. Αυτό ίσως τον βοηθούσε να αποκτήσει εμπειρίες για να επιστρέψει δρυμύτερος στην Ευρωλίγκα. Ένας τραυματισμός, ο πρώτος από αρκετούς στη συνέχεια, θα τον κρατήσει πολύ πίσω. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και το καλοκαίρι του 2018 έλυσε το συμβόλαιό του με την ομάδα. Τον απέκτησε το Λάβιο, όπου και εκεί θα ξανατραυματιστεί και θα παραμείνει στάσιμος. Το καλοκαίρι του 19 ο Ολυμπιακός, στα πλαίσια της Β' ομάδας του, θα τον αποκτήσει το δυναμικό του. Δεν ξέρω αν πραγματικά ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να οριστεί ως παλτό. Η άνωθεν πορεία ωστόσο αυτό δείχνει. Και όταν βλέπεις το μεγαλύτερο ταλέντο μιας χώρας, όπως έγραφαν τα site, να καταλήγει στα 21 του, να έχει ίδιο σώμα με σένα, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο ως καμία άποψη. Άλλωστε, πολλοί ήδη τον είπανε παλέμαχο από τα 20. Αυτά ήταν 5 παλτά του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Μια ομάδα που είναι ικανή να σε κάνει να πάθεις 90 κεφαλικά και όπως πάμε δεν φαίνεται να αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να μην είμαστε αχάριστοι και να είμαστε ευχαριστημένοι με το γενικότερο επίπεδο του μπάσκετ στη χώρα. Αυτά.